Γεια σας, νέο επεισόδιο Metro TV στο κανάλι μας στο YouTube σήμερα 3η 27 του Οκτώβρη. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά και χθες στους Δημήτριδες και στις Δημητρούλες και στη Θεσσαλονίκη μας που είχε την γιορτή του Πολιούχου τους. Φυσικά ήταν και η μέρα της επέτειος από την απελευθέρωση της πόλης από τους Οθωμανούς. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά επειδή αύριο δεν θα έχουμε νέο επεισόδιο 28 Οκτωβρίου γενικότερα για την εθνική μας επέτειο. Θα έχουμε επεισόδιο τριημέρου σήμερα, αύριο και μεθαύριο για να πιάσουμε και τις δύο βραδιές του Champions League, δεύτερη αγωνιστική ομίλων και τα παιχνίδια του Europa League την Πέμπτη με τον ΠΑΟΚ να έχει δύσκολο παιχνίδι στην Ισπανία, στην Γρανάδα, μια πόλη που έχει χτυπηθεί ιδιαίτερα από τον κορονοϊό. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και δεν παίζουμε με αυτά, όσο και αν παραμένουν έτσι πολλοί που αμφισβητούν τους πάντες και τα πάντα. Θα περιοριστούμε στο αμυγό στοιχηματικό κομμάτι σήμερα, με κάποιες πινελιές για τα σημερινά, αυριανά και μεθαυριανά παιχνίδια. Θα δείτε φυσικά και αναλυτικά πίνακα με τις επιλογές μας στο φινάλε του επεισοδίου. Σήμερα λοιπόν έχουμε στα δύο μάτς νωρίς Λοκομοτίβ Μόσχας, Μπάγκερ Μονάχου και Σαχτάρ Ντόνετσκ Ίντερ. Αν υπάρχει κάπου λάθος είναι στο παιχνίδι που θα γίνει στο Κίεβο. Η Σαχτάρ είναι ξεσπιτωμένη ως γνωστό εδώ και αρκετά χρόνια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η Σαχτάρ που στην πρεμιέρα κέρδισε με πολλές απουσίες και τότε θα έχει απουσίες πολλές και σήμερα, όταν κερδίζει τη Ρεάλ μέσα στη Μαδρίτη σίγουρα μπορεί να κερδίσει και την Ίντερ. Εδώ αν μη τι άλλο υπάρχει αξία στο 5+ του Άσου. Είναι βέβαια ένα ζευγάρι που έχει προϊστορία πριν από λίγους μήνες, τον Αύγουστο πιο συγκεκριμένα, στον ημιτελικό του Europa League. Οι Ρατζούρι είχαν συντρίψει με 5-0 τους Ουκρανούς που, επαναλαμβάνω, θα έχουν και σήμερα πάρα πολλές απουσίες, αλλά σίγουρα δεν είναι και τόσο μεγάλη η διαφορά των ομάδων για να στοιχειοθετείτε το 5+ στον Άσο και το 1,55-1,60 βαριά στο διπλό των Νερατζούρι. Στα βραδινά παιχνίδια των 10, πολλά γκολ αναμένονται στο Πέργαμο, Αταλάντα Άγιαξ. Εδώ φυσικά και η Book δεν είναι χαζή, τα δίνουν και τα γκολ και τα over σε πολύ χαμηλές τιμές. Εδώ ένα ειδικό στοίχημα που έχει καλή απόδοση στο 3+ είναι το γκολ πρώτου ημιχρόνου, το να σκοράρουν δηλαδή τουλάχιστον ένα γκολ και οι δύο ομάδες στα πρώτα 45 λεπτά. Η Αταλάντα τα έχει ψωμοτήρει τα over 3,5. Ο Άγιαξ έχετε από την πιο ευρία νίκη της ιστορίας του Ολλανδικού Πρωτάθλημα το 0-13 επί της Φένλο, και με τη Λίβερπουλ στο 0 της πρεμιέρας είχε πολλές ευκαιρίες. Πληρώνει κοντά στο 3+ το goal πρώτου ημιχρόνου. Ατλέτικο Μαδρίτη Ζάλτσμπουργκ, εδώ πληρώνει πολύ το under. Περιμένω την Ατλέτικο του Σιμεώνε να είναι σίγουρα πιο υποψιασμένη μετά τον Ντόρτι που έφαγε στο Μόναχο στην πρεμιέρα. Άλλο Μπάγκερν, άλλο Ζάλτσμπουργκ. Μια εναλλακτική λύση είναι το 2-3 goal που και αυτό πληρώνει πάνω από δύο μονάδες και καλύπτει και το απλό over, το over 2,5 αν το match πάει στα 3 goal. Αλλά η γενική κατεύθυνση είναι το under, επειδή μιλάμε για Σιμεώνε και είναι υποψιασμένη Ατλέτικο μετά την βαριάτα στο Μόναχο στην πρεμιέρα, πληρώνει πολύ. Gladbach Real, εδώ το διπλό κοντά στις δύο μονάδες για Real που αναμένεται να βγάλει αντίδραση μετά και την μεγάλη της νίκη στο κλασικό. Μια Real που πρέπει να ρεφάρει και την ήττα της πρεμιέρας από την Σαχτάρ. Δεν είναι άσχημο το δίφραγκο για Real. Εντάξει, στο Champions League οι φανέλες όχι πάντα, αλλά πολλές φορές παίζουν τον ρόλο τους. Η Gladbach, αν μη τι άλλο, σκοράρει. Εδώ μια επιλογή που σίγουρα αξίζει το ρίσκο της είναι το διπλό της Real μαζί με γκολ-γκολ και εδώ μιλάμε για μια απόδοση κοντά στις 3 μονάδες. Στο Πόρτο Ολυμπιακός οι εταιρείες κάπως μετρίασαν τις αποστάσεις. Δεν ήταν για ένα 65 άσος και 5+ το διπλό του Ολυμπιακού. Δεν είναι τέτοια η απόσταση των δύο ομάδων τη δεδομένη χρονική στιγμή για να έχουμε τόσο μεγάλη ψαλίδα στις αποδόσεις. Ο Ολυμπιακός βέβαια που έχει τις απουσίες του, χωρίς τον Καμαρά, χωρίς τον Μπα, κυρίως τον Καμαρά είναι η απουσία. Πάντως η ομάδα του Κονσεσά δεν είναι τόσο καλύτερη, δεν ξέρω καν αν είναι καλύτερη για να πληρώνει ένα 65 ο άσος. Βέβαια σήμερα διορθώθηκαν εταιρείες, πήγε κοντά στον 90 ο άσος. Εκεί μπορεί να γίνει άλλη συζήτηση. Προσωπικά δεν ασχολήθηκα με το match. Η Λίβερπουλ θα την κερδίσει στη Μίτλαντ πιθανότατα εύκολα, αλλά αυτό βλέπουμε και οι Book. Ο άσος και τα over πληρώνουν ελάχιστα. Στο Marseille Manchester City, πιθανό το διπλό της City που δεν θα έχει τον Αγκουέρο απόψε. Τραυματίστηκε εκ νέου ο Αργεντίνος Φορ. Η Marseille έδειξε πολύ λίγα πράγματα στο Καραϊσκάκη την περασμένη εβδομάδα. Ένα άλλο το διπλό, αλλά και με τη City άκρη δεν βγάζει. Είναι και μια ομάδα που δεν έχει φανέλα στην Ευρώπη, μας το έχει αποδείξει αυτό τα τελευταία χρόνια. Στο αυριανό πρόγραμμα, Μπασαξαχίρ Παρί το απόγευμα και Κρασνοντάρ Τσέλσι. Εδώ να πούμε ότι η Κρασνοντάρ θα έχει πολλές απουσίες και λόγω τραυματισμών και λόγω κορονοϊού. Αρκετά από τα βασικότερα στελέχη της, ο Καμπελά, ο Μπέργκ, ο Κλάισον, ο Όλσον, αν μη τι άλλο, είναι αμφίβολοι. Αν τελικά δεν παίξουν και αυτοί, νομίζω ότι η Τσέλσι θα πετύχει μια νίκη ίσως και εύκολη. Το διπλό με over ή με over 1,5 είναι μια επιλογή. Και η Πάρη θα την κερδίσει την Μπασαξαχίρ, λογικά πρέπει να ρεφάρει την ήττα της πρεμιέρας από την Manchester United, αλλά και εδώ έχουμε πάρα πολύ ακόμα πιο χαμηλή απόδοση στο διπλό στο 1,20. Εδώ να πω ένα στατιστικό στοιχείο που αξίζει έτσι να
να το τονίσουμε και ίσω κάποιο το εκμεταλλευτεί στοιχηματικά. Ο Κιλιάν Μπαπέ, παρόλο που σκοράνε λοιπόν στο γαλλικό πρωτάθλημα, μέσα στο 2020 ημερολογιακά, στα 6 μάτς που έχει παίξει Παρί στο Champions League μέσα στο 2020, ο Μπαπέ ακόμα δεν έχει σκοράρει και θυμόμαστε όλοι την ευκαιρία του στο τελικό του Champions League με την Μπάγκερ Μονάχου. Το Έρνιν Τάιμ πλέον είναι αρκετά λίγο, πρέπει να κινηθεί κάποιο στο 2 plus goal ή στο first score, που εκεί βέβαια μιλάμε για πολύ τζόγο. Στα βραδινά αυριανά παιχνίδια, Club Brugge Lazio, Dortmund Zenit, Ferencvaros Dynamo Kiev, Juventus Barcelona στο μεγάλο μάτι τη βραδιά. Εδώ ίσω να έχουμε την επιστροφή του Cristiano Ronaldo για την Juve. Πάντω, όπω και να έχει, μιλάμε για δύο πληγωμένα θηρία. Μια ισοπαλία νομίζω δεν θα κακοπέσει σε καμία από τι δύο πλευρέ μετά και τον νικηφόρο ξεκίνημα που είχαν στην Πρεμιέρα την περασμένη εβδομάδα. Και πλέον καλά το Χ, κοντά στο 3,5. United Λειψία, ενδιαφέρον παιχνίδι με τη United να ψάχνει την πρώτη τη φετινή νίκη στο Old Trafford απέναντι στη Λειψία, που βέβαια που είναι πολύ καλή ομάδα, αλλά είναι καλή και απόδοση για άσο United σε τέτοιο ζευγάρι κοντά στο 2-30 και σε Βίλι Ρεν με φαβορή του Ισπανού, αλλά σε αρκετά χαμηλή απόδοση. Πάμε και στο Europa League στα πεταχτά. Για μένα το διπλό τη Leicester στο ACA είναι από τα πιο. Ευκαιρία σίγουρα δεν είναι στο 75, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει δεδομένη διαφορά ποιότητα και θα το έλεγα αυτό. Για οποιοδήποτε παιχνίδι ελληνικής ομάδας με ομάδα κορυφής όπως είναι η Leicester τα τελευταία χρόνια από την Premier League, είναι και σε καλή κατάσταση η Leicester. Το διπλό μαζί με over 1,5 δίνει καλύτερη απόδοση, αλλά νομίζω ότι αυτή η ΑΕΚ που βλέπουμε στο ξεκίνημα της σεζόν με την Leicester που βλέπουμε τον τελευταίο μήνα, υπάρχει σημαντική διαφορά επίπεδου, όπως υπάρχει διαφορά επίπεδου και στο Καραμπάκ Villarreal, η Villarreal από τις πολύ καλές ομάδες της Ισπανίας. Η Καραμπάχ, η οποία δεν θα έχει και τον παράγοντα έδρα. Το μάτς θα γίνει λόγω των θερμών επεισοδίων στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Θα παίξει στο γήπεδο την Μπασαξεχήρ. Λοιπόν, άρα μιλάμε για μια ουδέτερη έδρα. Κοντά στο 1,70 το διπλό και εδώ η τρίπλα μαζί με over 1,5 μπορεί να δώσει μια καλύτερη απόδοση. Και η PSV Eindhoven στην Ομόνια μπορεί να αποτελέσει μια επιλογή. Βέβαια, η PSV δείχνει να μην είναι σε καλή κατάσταση, αλλά και η Ομόνια λίγα πράγματα γενικά. Και ένα καλό over είναι στο παιχνίδι που θα δούμε στο Ανοέτα. Μιλάμε πάντα για τα μάτια τη Πέμπτη στο Europa League. Sociedad Νάπολη, δύο φύση επιθετικογενεί ομάδε με παικταράδε από τη μέση και μπροστά σε καλή κατάσταση. Μάλιστα, η Νάπολη ψάχνει και να ρεφάρει την ήττα τη Πρεμιέρα από την Alkmaar, εντελώ απρόσμενο αποτέλεσμα. Και μιλάμε για ένα over που πληρώνει 2 plus μονάδε. Αυτά συνολικά σαν επιλογέ τριημέρου. Επόμενο επεισόδιο την Παρασκευή. Καλή τύχη σε ό,τι επιλέξετε.